Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Λίνα Κλήτου. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Ασαφής η κατάσταση στο Ιράν μετά το πρωινό εναέριο χτύπημα κοντά σε βάση στο Ισπαχάν. Αντικρουόμενες πληροφορίες. Υποβαθμίζει τη σημασία του η Τεχεράνη που κάνει λόγο για πλήγμα εκ των έσω. Συγγίνει χθίως από το επίσημο Ισραήλ. Αμερικανικό βέτο για πλήρη ένταξη της Παλαιστίνης στον ΟΗΕ. Κλείνουν τα μεσάνυχτα τα ευρωψηφοδέλτια των κομμάτων. Η μάχη των πολιτικών αρχηγών. Στη Λέσβο, πρωθυπουργός. Ποιους υποψήφιους του ΣΥΡΙΖΑ πρότεινε ο Στέφανος Κασελάκης. Στη Θεσσαλονίκη, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Πρόστιμα συνολικού ύψους 1,48 εκατομμυρίων ευρώ σε 11 εταιρείες για παραπλανητικές εκπτώσεις. Κώστας Κρέκας. Είναι αδιαπραγμάτευτη η απαρέγκλητη τήρηση της νομιμότητας από όλους. Μια στοχευμένη ήπια επίθεση σε περιοχή με στρατιωτικές βάσεις του Ιράν φέρεται να έκανε ως αντίπεινα το Ισραήλ χωρίς να το επιβεβαιώνει επίσημα πηγή του. Οι Ιρανοί κρατούν πάντως χαμηλούς τους τόνους και μιλούν για 3 μικρά ντρόουνς που καταρρίφθηκαν πριν καν χτυπήσουν στόχο και τα χειρίζονται κάποιοι εντός της χώρας. Αμερικανικές πηγές επιβεβαίωσαν περιορισμένο χτύπημα για το οποίο ήταν ενήμερη η Ουάσιγκτον. Αναλυτές κάνουν λόγο για ένα μήνυμα από το Τελ Αβίβ προς την Τεχεράνη. Στην πόλη Ισφαχάν, στο κεντρικό Ιράν, ακούγονται εκρήξεις μέσα στη νύχτα. Τα μέσα ενημέρωσης σε Ισραήλ και Ιράν διακόπτουν το πρόγραμμά τους. شدید در استان اصفهان خبر دادن منبع این صدا هنوز اعلام نشده است بوکر טוב לכם 4 דקות ל5 אנחנו עם עדכון מיוחד בעקבות דיווחים בעולם על תקיפה באיראן אולי תקיפה ישראלית פיגס των Ηνωμένων Πολιτειών μιλούν για περιορισμένη επίθεση από το Ισραήλ σε στρατιωτικούς στόχους του Ιράν για την οποία ήταν ενήμερος ο Λευκός Οίκος αλλά δεν συμμετείχε μακριά από κατοικημένες περιοχές και πυρηνικά. The US was expecting Israel to carry out a strike that was limited in scope, perhaps against military targets, but something that would be visible so as to tell the world this is Israel hitting back against Iran. Από στρατιωτικές βάσεις της πόλης Ισφαχάν φέρεται να ξεκίνησε μεγάλο μέρος της επίθεσης προς το Ισραήλ και κοντά βρίσκονται και πυρηνικές εγκαταστάσεις. When it comes to the nuclear facilities in and around Isfahan, the one that's really important is the Natanz nuclear facility, and that is 120 kilometers or about 70 miles away from Isfahan. Η Ιρανική πλευρά εξ αρχής υποβάθμισε τις εξελίξεις, λέγοντας ότι δεν δέχθηκε επίθεση από πύραυλο και οι εκρήξεις ήταν αποτέλεσμα επίθεσης με 3 μικρά ντρόουνς τα οποία καταρρίφθηκαν και δεν υπάρχει σχέδιο για άμεση απάντηση, ενώ η κρατική τηλεόραση έδειχνε εικόνες με την πόλη Ισφαχάν σε πλήρη ηρεμία. Ώρες πριν την επίθεση, Ιράν και Ισραήλ είχαν ανταλλάξει και νέες απειλές. If the Israeli regime commits that grave error once again, our response will be decisive, definitive and regretful for that. אנחנו מחויבים גם לנצח את ציר הטרור בעזה, גם לשחרר את החטופים וגם להדוף את האיום הכולל שבא מאיראן. Οι Ισραηλινοί επίσημα δεν επιβεβαίωσαν κάτι για την επίθεση, όμως ο Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας και στενός σύμμαχος του Νετανιάχου, Μπεν Γκβίρ, εξέφρασε την απογοήτευσή του, χαρακτηρίζοντας την απάντηση αυτή ως αδύναμη. Ελπίδα όλων είναι, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, να σταματήσει η ανταλλαγή επιθέσεων που εύκολα θα μπορούσε να ξεφύγει από τα όρια, βάζοντας φωτιά σε ολόκληρη την περιοχή. Ανέβηκαν οι τόνοι στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ μετά την πρόταση αναγνώρισης της Παλαιστίνης ως κράτους πλήρους μέλους του οργανισμού. Το αμερικανικό βέτο μπλόκαρε το ψήφισμα, το οποίο όμως στήριξαν 12 χώρες, προκαλώντας την οργή του Ισραηλινού αντιπροσώπου. Δραματική έκκληση για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, απίφθινε ο Αντώνιο Γκουτέρες. The draft resolution has not been adopted owing to the negative vote of a permanent member of the Council. Με βέτο που άσκησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν πέρασε στο Συμβούλιο Ασφαλείας το ψήφισμα για πλήρη ένταξη της Παλαιστίνης στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, με τον μόνιμο Παλαιστίνιο αντιπρόσωπο να συγχαίρει συγκινημένος τους 12 οι οποίοι στήριξαν την πρόταση. Those who voted in favor and even those who voted differently. Of the passion that it contained in your commitment and understanding the pain and the moment
of the Palestinian people. I salute you in the name of the Palestinian people and their leadership. Ο Ριάντ Μανσούρ έκανε λόγο για ένα αίτημα από τη δεκαετία του 1940. We've been waiting since 1947 and we are in 2024. Στον απόϊχο του πολέμου στη Γάζα, οι Ηνωμένες Πολιτείες μπλόκαραν για δεύτερη φορά τη διαδικασία αναγνώρισης στο Συμβούλιο Ασφαλείας. This vote does not reflect opposition to Palestinian statehood, but instead is an acknowledgement that it will only come from direct negotiations between the parties. Ο εκπρόσωπος του Ισραήλ επιτέθηκε στις χώρες που στήριξαν το ψήφισμα. Most of you, sadly, decided to reward Palestinian terror with Palestinian state. Ο Ρώσος αντιπρόσωπος, ακούγοντάς τον, αποχώρησε επιδεικτικά από την αίθουσα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Το σχέδιο απόφασης καταρτίστηκε και υποβλήθηκε από την Αλγερία. Peace will come from Palestine's inclusion, not from its exclusion. Δραματική έκκληση προς πάσα κατεύθυνση απίθυνε ο Αντώνιο Γκουτέρες, τονίζοντας την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, αλλά και τον κίνδυνο διάχυσης των εχθροπραξιών. The Middle East is on a precipice. Recent days have seen a perilous escalation in words and deeds. One miscalculation, one miscommunication, one mistake could lead to the unthinkable. A full-scale regional conflict that would be devastating for all involved and for the rest of the world. Η Προεδρία της Παλαιστινιακής Αρχής καταδίκασε το αμερικανικό βέτο, το οποίο και χαρακτήρισε άδικο, ανήθικο και αδικαιολόγητο, ενώ το Τελαβίβ σχολίασε ότι η επωνίδιστη πρόταση απορρίφθηκε και η τρομοκρατία δεν θα επιβραβευθεί. Λοιπόν, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον καλό συνάδελφο, τον πολιτικό συντάκτη, τον Μπάμπη Παπαπαναγιώτου. Καλησπέρα Μπάμπη και ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας απόψε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τώρα, από ό,τι φαίνεται, αποσοβήθηκε ο κίνδυνος μιας γενικότερης ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή επί του παρόντος και φαίνεται ότι το παιχνίδι ήταν λίγο σικέ. Δεν ξέρω αν ήταν σικέ. Ελπίζω και εύχομαι αυτό που φαίνεται να είναι αλήθεια. Ναι. Δηλαδή ότι οι πιέσεις από πολλές πλευρές και προς τις δύο πλευρές έχουν πιάσει τόπο και φαίνεται να πηγαίνουν σε κάποια αποκλιμάκωση ή έστω όχι σε εξέλιξη σε περιφερειακό πόλεμο, το οποίο θα ήταν ολέθριο για όλο τον κόσμο. Μακάρι λοιπόν αυτό που φαίνεται να είναι αληθινό. Και αυτό το για το οποίο συζητούμε, αυτή την αγωνία και την, από το φόβο στην ανακούφιση, την αποτύπωσε η κλιμάκωση στις τιμές του Μπρεντ. Νομίζω ότι ήταν το πιο χαρακτηριστικό δείγμα του τι ακριβώς συμβαίνει. Ακριβώς. Και ήταν χαρακτηριστική και η αντίδραση των χρηματιστηρίων το πρωί και πώς αντέδρασαν στη συνέχεια. Και βέβαια όποιοι ξέρουμε πιο βαθιά από μας όλο το θέμα, ο φόβος του να πήγαινε πουχού στα 200 δολάρια το βαρέλι, αντιλαμβάνεται ο καθένας τι θα σήμαινε, έτσι. Ναι. Πάντως και υπάρχει για μας και για την Ευρώπη και για, για την παγκόσμια οικονομία. Πάντως υπάρχει ένας ιδιαίτερος εκνευρισμός, διότι από το μεσημέρι και μετά τα ρεπορτάζ τα οποία έρχονται και από τις συναντήσεις του κυρίου Νετανιάχου με την κυρία Μπέρμποκ, την Γερμανίδα Υπουργό Εθνικής Άμυνας, νομίζω ότι είναι μια προβληματική κατάσταση, ακόμα και αν διαψεύστηκε από τη γερμανική πλευρά το ρεπορτάζ. Δείχνει ότι οι εντάσεις στις σχέσεις του Ισραήλ και με ένα μέρος της ευρωπαϊκής ηγεσίας είναι σημαντικές. Προφανώς και είναι. Και προφανώς υπάρχουν, να το πω αλλιώς, τα πιο πολλά δεν τα ξέρουμε. Mm-hmm. Δηλαδή, από όσα γίνονται στο παρασκήνιο αυτές τις μέρες, είναι φανερό ότι δεν τα ξέρουμε. Ναι. Και ελπίζω κάποια στιγμή να τα μάθουμε χάρη της ιστορίας για να ξέρουμε ακριβώς και χωρίς να έχει πόσο κοντά χάρη της ιστορίας, αλλά βρεθήκαμε. Αποτιμώντας την ιστορία να μην έχουμε θρηνήσει και μια κατάσταση ακριβώς πολεμικής σύραξης. Γιατί ακριβώς η ιστορία ακριβώς γράφεται συνήθως με μαύρα γράμματα σε αυτές τις περιπτώσεις. Πάντως, και με αφορμή αυτό το οποίο λες, Λίνα, και είναι σωστό, είναι φανερό ότι και μεταξύ της Δύσης
δεν υπάρχει μια απόλυτη ταύτιση δεδομένων των αποκλεινόντων συμφερόντων που υπάρχουν σε κάποιους από αυτούς. Από την άλλη, το Ισραήλ μπορεί να φαίνεται ότι υπάκουσε στις πιέσεις που δέχτηκε κυρίως από τον Biden και από μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όμως έχει και ένα άλλο χαρτί στα χέρια του, το οποίο εν ώψη των αμερικανικών εκλογών είναι πολύ ισχυρό. Δηλαδή, το εβραϊκό λόμπι στην Αμερική, ξέρουμε πάρα πολύ καλά πόσο ισχυρό είναι και πόσο ρόλο μπορεί να παίξει και στο εκλογικό αποτέλεσμα του Σεπτεμβρίου. Θέλω να πω ότι όλα αυτά, για να έχει κανείς μια συμπαγή και συγκροτημένη άποψη για το τι πραγματικά συμβαίνει, είναι δύσκολο. Γι' αυτό επιμένω σε αυτό που έχω πει από την αρχή. Ελπίζω και εύχομαι αυτό που φαίνεται να είναι αληθινό. Πάντως, επειδή αναφέρθηκε στο εβραϊκό λόμπι, πραγματικά είναι πανίσχυρο και όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες και αλλού, αλλά μην ξεχνούμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δρούν και κινούνται στο πολιτικό σκέλος με τις ισορροπίες ανάμεσα στα λόμπι. Οπότε, είχε ενδιαφέρον ότι καταγράψαμε το προηγούμενο διάστημα την προσπάθεια του Biden να βάλει ένα φρένο στην ανθρωπιστική κρίση που προκαλούσε η δράση του Νετανιάχου στη Λωρίδα της Γάζας, να του ανεβάζει τα ποσοστά, διότι και το μουσουλμανικό λόμπι στην Αμερική έχει αρχίσει και οργανώνεται και παράγει αποτελέσματα και είναι συγκεκριμένες πολιτείες κρίσιμες για τη μάχη την εκλογική, στις οποίες και η διοίκηση Biden και η δημοκρατική δίνουν βάση. Οπότε εδώ είναι παιχνίδια συμφερόντων και παιχνίδια πολιτικών εξισώσεων, τα οποία νομίζω ότι καθορίζουν και τις εξελίξεις και παίζουν και στις κακέρα θέσεις ανθρώπινες ζωές. Και πολύ σύνθετες θα έλεγα, γιατί υπάρχουν και άλλοι δύο πολύ μεγάλοι παίχτες στη σκακέρα, η Ρωσία και η Κίνα, οι οποίες έχουν δείξει γενικά γιατί ενδιαφέρονται και πώς ενδιαφέρονται, αλλά δεν έχουν ανοίξει όλα τα χαρτιά τους. Ας πούμε, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι φοβούνται ότι πιθανόν το χτύπημα που έγινε από το Ισραήλ ως ανταπάντηση στο βομβαρδισμό του Ισραήλ, μπορεί τα χειρά να το θεωρήσει λόγο να αντεπιτεθεί για δεύτερη φορά. Σωστό. Θέλω να πω ότι ας μην έχουμε στραμμένα τα μάτια μας μόνο στο τι θα κάνει το Ισραήλ, ας έχουμε τη ματιά μας και προς το τι θα κάνει το Ιράν. Έτσι, και που από πίσω του λέω βρίσκονται κάποιες ισχυρές δυνάμεις. Μεταξύ αυτών και ο κύριος Ερντογάν. Σωστό. Ο οποίος έχει καλέσει τώρα. Ο οποίος το τελευταίο διάστημα έχει αρχίσει πάλι να γύρει αξιώσεις και να επανέρχεται στη γνωστή ατζέντα. Έχει καλέσει στην Άγκυρα τον αρχηγό της Χεζμπολάχ. Εντάξει. Και το κάνει τώρα. Θέλω να πω, μακάρι να είναι αληθινό αυτό που φαίνεται. Ναι, σωστό. Τώρα θέλω το ρεπορτάζ σου, Μπάμπη. Επειδή η κατάσταση όπως βλέπεις είναι έκριθμη, επειδή το γεωγραφικό μας στίγμα μας καθιστά εξαιρετικά ενδιαφέροντες και για τους εχθρούς και για τους φίλους μας, θέλω να μου πεις εάν έχουμε πληροφορίες για το αν λαμβάνονται ειδικά μέτρα, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή η κρίση, για τους πιθανούς στόχους εντός του ελληνικού εδάφους και όσον αφορά τους Ισραηλινούς στόχους, αλλά και τι γίνεται και στις δομές. Γιατί μην ξεχνούμε ότι στις δομές υπάρχει και αρκετό μουσουλμανικό στοιχείο. Αλλά και στόχους του Ιράν. Είναι ένα σύνθετο ζήτημα και αυτό της ασφάλειας αυτή την ώρα. Σαφώς και είναι. Από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω και από ό,τι μπορεί κανείς να πει δημοσίως για τέτοια πράγματα, υπάρχει μια εικόνα αυξημένης ετοιμότητας σε μια σειρά χώρων και πεδίων τα οποία θα μπορούσαν εν δυνάμει έστω να αποτελέσουν κίνδυνο ή απειλή ή οτιδήποτε άλλο, αλλά δεν διακρίνω κάποια ανησυχία σε επίπεδο κόκκινου συνεγερμού, για να το πω έτσι. Αυξημένα μέτρα υπάρχουν σε πολλά επίπεδα, αλλά δεν βρισκόμαστε νομίζω ακόμα σε τέτοιο στάδιο που να μιλάμε ότι είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε κάποια επίθεση ή κάποια κίνηση. Κοίταξε, εδώ πρέπει να λειτουργεί το δόγμα των φρονίμων τα παιδιά. Γιατί ακριβώς. Υποστούμε ευνηδιασμό, μετά τρέχα γύρευε. Ναι. Από την άλλη, δεν νομίζω ότι χρειάζεται και να πανικοβαλόμαστε ή να ανησυχούμε παραπάνω από κάτι,
από το προφανές που κάθε λογικός και γέφρον άνθρωπος σκέφτεται μέσα σε τέτοιες συνθήκες, δεδομένης της θέσης της χώρας και των πληθυσμών που βρίσκονται κτλ. Εμείς τώρα συνεισφέραμε σε αυτό το διάλογο που κάνουμε, Μπάμπη, τις δημοσιογραφικές πληροφορίες και εκτιμήσεις, αλλά έχουμε μαζί μας εδώ στο στούντιο του Blue Sky τον κατάλληλο άνθρωπο να μας πάει λίγο παραπέρα τη σκέψη, τον πρώην Υπουργό Εθνικής Άμυνας και επικεφαλής του εκλογικού αγώνα της Επιτροπής Εκλογών της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Νίκο Παναγιωτόπουλο. Καλησπέρα σας, κύριε Υπουργέ, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Λοιπόν, συζητούμε για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και αυτό το οποίο μας πετύχατε την ώρα που τέλος πάντων μπήκατε στο στούντιο είναι τα αυξημένα μέτρα τα οποία πιθανολογούμε, ο Μπάμπης επιβεβαίωσε ότι υπάρχει εποπτεία από τις αρμόδιες αρχές εναντίον στόχων που μπορεί να πληγούν εντός ελληνικού εδάφους. Η χώρα μας έχει ένα εξαιρετικό γεωγραφικό ενδιαφέρον, είναι και σταυροδρόμοι και μετάβασης και ανταλλαγής πολιτιστικών, πολιτισμικών, αλλά και διαφόρων άλλου είδους συγκρούσεων. Αυτό που μας εντυπωσίασε το τελευταίο διάστημα και προφανώς εσείς και επί της Υπουργείας σας θα το έχετε επεξεργαστεί, γιατί αυτά δεν γίνονται από τη μία μέρα στην άλλη, είναι η προσπάθεια που καταβάλει η ελληνική πλευρά να δημιουργήσει και αυτή σύν το χρόνο το δικό της θόλο προστασίας έναντι της οποιασδήποτε πιθανής προσβολής πλήγματος από πυράβλους ή από δυνάμεις οι οποίες θα θέλουν να επιβουλεύονται την εδαφική μας ακεραιότητα. Τι θα μπορούσατε να μας προσθέσετε σε αυτή τη συζήτηση που έχει ανοίξει και την παρακολουθούμε με πολύ ενδιαφέρον, γιατί και η Ελλάδα στρέφεται τώρα προς τα drones. Κοιτάξτε, το πρώτο σχόλιο που έχω να κάνω, αφού ευχαριστήσω για την πρόσκληση στο κανάλι, πρώτη φορά νομίζω εμφανίζομαι εδώ. Καλώς μας ήρθατε και ευχαριστούμε. Είναι ότι η χώρα, η εθνική άμυνα μάλλον, διαθέτει αντιπυραυλική προστασία, αλλά πάντα επιδιώκει να αναβαθμίσει τις δυνατότητές της, είτε εξυγχρονίζοντας υφιστάμενα συστήματα, είτε προμηθευόμενη καινούρια. Μετά την είσοδο των μη επανδρομένων, των drones δηλαδή, στις συζητήσεις για άμυνα και ασφάλεια, και με δεδομένο ότι η Τουρκία ιδίως έχει αναπτύξει αυτές τις δυνατότητες, σπεύσαμε πολύ διακριτικά να προμηθευτούμε τα δικά μας συστήματα προστασίας, τα οποία εγκαταστήσαμε και καλύψαμε ένα πολύ μεγάλο χώρο, ιδίως στον ανατολικό άξονα, από βορρά προς νότο, στον ανατολικό Αιγαίο δηλαδή, τα δικά μας συστήματα anti-drones, anti-UAV, αν θέλετε. Προμηνών έγινε και η σχετική ανακοίνωση, εμείς το κάναμε λίγο διακριτικά, γιατί σε αυτά, ξέρετε, πρέπει να κάνεις πολλά, να λες λίγα, ακριβώς. Αλλά ανακοινώθηκε ότι διαθέτει η Ελλάδα ένα τέτοιο σύστημα. Δεν είναι μόνο αυτά. Δηλαδή συστήματα που τυφλώνουν ή αποπροσανατονίζουν, ας πούμε, τα εισερχόμενα UAVs, στην ουσία καθιστώντας τα άχρηστα ή καταστρέφοντάς τα. Ασφαλώς και υπάρχουν δυνατότητες περαιτέρω αναβάθμισης, γι' αυτό συζητάμε με διάφορες χώρες, συζητεί η παρούσα ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ο κ. Δένδιας, προκειμένου να κάνουμε ακόμα περισσότερα. Αντιπυραυλική άμυνα υπάρχει. Το σύστημα Patriot, για παράδειγμα. Ναι, εντάξει, αλλά είναι στη διάθεση της χώρας εδώ και χρόνια. Απλώς εγώ αναρωτιέμαι, Υπουργέ, το εξής. Και νομίζω ότι αυτό το έχει θέσει και ο Μπάμπης στην εφημερίδα του με το ρεπορτάζ που κάνουν. Όταν το Ισραήλ, που θεωρείται μια σκληρή και ανυποχώρητη πολιτική μηχανή, χρειάστηκε τη σύμπραξη τόσων διαφορετικών δυνάμεων, των Αμερικανών, των Άγγλων, των Γερμανών, με όποιο τρόπο συνεισέφεραν, για να περιφρουρήσει τον εναέριο χώρο του και να αποτραπούν οι επιθέσεις του Ιράν που ήταν και με παλαιάς τεχνολογίας drones, που όπως άκουσα χαρακτηριστικά ένα συνάδελφο, είπε, πήγαιναν με τέτοιους ρυθμούς σαν να πήγαιναν οι πύραυλοι με πούλμαν. Να σου πω κάτι όμως. Εδώ έχει σημασία η ποσότητα. Ναι. Έχουμε να κάνουμε 340 πύραυλοι έπεσαν. Αλλά έχει σημασία και η ποσότητα. Σωστό. Όπως καταλαβαίνετε, ο καθένας προσπαθεί να αποκωδικοποιήσει τα δυνατά και τα αδύναμα, τα τρωτά σημεία δηλαδή των συστημάτων άμυνας, ώστε να τα προσβάλλει, να τα ξεπεράσει. Και εδώ το κρίσιμο σημείο που μπαίνει στη συζήτηση είναι αυτό που έχει να κάνει με τις λεγόμενες επιθέσεις κορεσμού. Δεν σου στέλνω δηλαδή ένα ή δύο ή δέκα που μπορείς να αντιμετωπίσεις με τις υφιστάμενες δυνατότητές σου. Σου στέλνω 100, 200, 300, 1000. Εκεί πόσα θα κάποια μπορέσεις να αντιμετωπίσεις? Δεν θα μπορέσεις όλα. Κάποια θα περάσουν και θα επιφέρουν πλήγμα. Οι επιθέσεις λοιπόν κορεσμού
που σχετίζονται με μεγάλο αριθμό χαμηλών δυνατοτήτων όμως, γιατί όπως καταλαβαίνετε μπαίνει και, το κόστος σε όλη αυτή την παράμετρο, είναι αυτές που ενέχουν τώρα τους μεγαλύτερους κινδύνους. Τι έγινε στο Ισραήλ? Μάλλον θα έλεγα αρχίσαμε να τα βλέπουμε αυτά στο μέτωπο της Ουκρανίας. Προμηθεύονταν οι Ρώσοι φτηνά ιρανικά drones και στέλνανε πολλά μαζί. Και τα Bayraktar. Ελάχιστα, και τα Bayraktar από τους Τούρκους. Ελάχιστα περνούσαν, τα περισσότερα αναχαιτίζονταν από τις δυνάμεις τις αμυντικές, αλλά κάποια περνούσαν και επέφεραν πλήγματα. Ακόμα και τυφλά πλήγματα, γιατί δεν είχαν δυνατότητα προηγμένη όσον αφορά την ταυτοποίηση των στόχων, ας πούμε. Χτυπούσαν τα τυφλά. Mm-hmm. Επέφεραν όμως πλήγμα. Και ο αντίκτυπος ήταν και ψυχολογικό, στο ηθικό, αν θέλετε, του αμυνόμενου. Μία τέτοια απόπειρα έκανε το Ιράν προχθές. Στείλανε πάνω από 300 drones και πυράβλους μαζί. Τα περισσότερα αναχαιτίστηκαν. Σωστά. Με τη συνδρομή περισσότερων, όχι μόνο των Ισραηλινών. Θέλω να σας ρωτήσει κάτι ο Μπάμπης ο Παπαναγιώτου. Ελάχιστα πέρασαν. Μπάμπη. Παρακαλώ, κύριε Παπαναγιώτου. Κύριε Παναγιώτου, εκτιμάτε ότι την προσοχή μας πρέπει να την έχουμε στραμμένη κυρίως στο Ισραήλ ή στο Ιράν μετά τα όσα έχουν γίνει? Δηλαδή, το Ισραήλ φαίνεται να συγκρατείται. Το Ιράν θα θεωρήσει επαρκή εντός εισαγωγικών την απάντηση του Ισραήλ και να μην κλιμακώσει περαιτέρω? Δηλαδή, πού είναι αυτή τη στιγμή το πιο επικίνδυνο μέτωπο, κατά τη γνώμη σας? Αυτή τη στιγμή αυτό που βλέπουμε είναι μια τάση αποκλιμάκωσης της έντασης μετά τα δύο πρώτα χτυπήματα. Είναι σαν να είναι δύο πυγμάκι στο ρίγκ και να ανταλλάσσουν τα πρώτα χτυπήματα ανοιχτά. Μέχρι πρότινος αυτή η αντιπαράθεση γινόταν μέσω τρίτων. Η Χεσμπολάχ στο Λίβανο, η Χαμάς που εκπαιδεύονταν και εξοπλίζονταν. Τους Χούθη και τα λοιπά. Έτσι, τώρα πλέον Χούθη... έχουμε μια ανοιχτή πλέον στρατιωτική αντιπαράθεση. Είναι η πρόξη μεταξύ που αυτών που ήταν η κρυφή αλλά φανερή σε όλους τους παρικούντες στην Ιερουσαλήμ, για να το πω και έτσι, Ιερουσαλήμ, δόκιμο και επίκαιρο, όλο αυτόν τον καιρό. Όποτε συναντούσα κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας μου Ισραηλινούς αξιωματούχους, συναντήθηκα με τρεις διαδοχικά υπουργούς άμυνας, πριν ξεκινήσουν, τεθούν στο τραπέζι όλα τα θέματα, οι Ισραηλοί μία λέξη είχαν στο στόμα τους. Ιράν, Ιράν, Ιράν. Για αυτούς ήταν η βασική πρόκληση και απειλή συνάμα ασφαλείας. Τώρα αυτό πλέον έχει μεταφραστεί σε μία ανοιχτή σύγκρουση περιορισμένης κλίμακας, με κάποια αναγνωριστικά χτυπήματα και συμβολικά. Να, ο καθένας τεστάρισε τον άλλον. Αυτό λέει ο ένας τον άλλον. Κοίτα, εγώ μπορώ να σε χτυπήσω άμα το αποφασίσω. Μπορώ να σου επιφέρω πλήγμα. Το είπε πρώτο το Ιράν, το είπανε και οι Ισραηλοί με την απάντησή τους. Δεν υπήρχε αμφιβολία στο μυαλό μου ότι θα προέκυπτε απάντηση των Ισραηλών κάποια στιγμή, σε ανύποπτο χρόνο, ίσως όταν όχι το περιμένει τα πρώτα 24 ώρα που το περίμενε ο αντίπαλος, αλλά σίγουρα θα υπήρχε, όπως και υπήρξε. Περιορισμένης κλίμακας. Χτύπησαν την περιοχή εκεί που βρίσκονται και το πυρηνικό εργοστάσιο του Ιράν, σαν να λένε, κοίτα, μπορώ να προσβάλλω φτάσω αυτή την περιοχή, αλλά δεν σου χτυπάω απευθείας το εργοστάσιο. Αν όμως το παρακάνεις, θα αναγκαστώ να σε χτυπήσω. Ναι, και του έδωσαν αυτό και το μήνυμα, το μήνυμα, γιατί το Ισπαχάν είναι στην ενδοχώρα. Οπότε έδωσαν το μήνυμα της εμβέλειας των δικών τους όπλων. Της εμβέλειας, η οποία άλλωστε, άμα δείτε την χιλιομετρική απόσταση ανάμεσες δύο χώρες, παρεμβάλλονται μάλλον άλλες, αλλά δεν είναι και φοβερή η απόσταση. Με μία δηλαδή, με αεροσκάφη μεγάλης εμβέλειας, όπως έχουν οι Ισραηλοί, μπορεί να γίνει. Και με φυσικά βλήματα ακριβίας όπως και διαθέτουν. Από εκεί και πέρα και οι Ιρανοί έχουν σημαντικές δυνατότητες και έκαναν μία επίδειξη αυτών ακριβώς με το πρώτο πλήγμα. Ελπίζω να αποκλιμακωθεί σίγουρα, για να απαντήσω στο ερώτημα του κυρίου Παπαπαναγιώτου. Και τους δύο πρέπει να τους παρακολουθούμε. Να τους παρακολουθούν, ναι. Το Ιράν με περίσκεψη, γιατί είναι μια σαφής αποσταθεροποιητική δύναμη στην περιοχή που θέλει να αλλάξει το status quo. Το Ισραήλ, παρά την δεινή θέση στην οποία έχει περιέλθει όσον αφορά την διεθνή κοινή γνώμη που έχει αρχίσει να μεταστρέφεται με τις βιαιότητες που διαπράττονται στη λωρίδα της Γάζας, ασφαλώς ακραία τα αντίπεινα πλευρά του Ισραήλ, και αυτό όμως το περιμέναμε. Μετά το τρομοκρατικό πλήγμα της Χαμάς, το Ισραήλ δεν το θέλουμε είτε όχι, είτε μας αρέσει είτε όχι, είναι ένας πυλώνας ασφαλείας για τη Δύση στην περιοχή. Σωστά. Ένας πυλώνας ασφαλείας, ο οποίος αν πέσει,
Μετά έρχεται άλλον η σειρά. Ακριβώς. Γι' αυτό και δεν έχουμε κανένα συμφέρον ως χώρα. Και αυτό πρέπει να μας προβληματίζει ειδικώς. Να διακινδυνευτεί αυτός ο πυλώνας ασφαλείας που λέγεται Ισραήλ, όπως έχω πει αρκετές φορές σε αποστροφές του λόγου μου. Ο λαός αυτός δεν υπάρχει για να πολεμάει, αλλά πολεμάει για να υπάρχει. Περιστοιχισμένος από εχθρούς που δεν θέλουν απλά να τοπιφέρουν κάποιο στρατικό πλήγμα εδώ και εκεί, αλλά να το σβήσουν από το χάρτη. Λοιπόν, όταν έχεις τέτοιους εχθρούς που σε περιτριγυρίζουν, σας ανησυχεί ότι αυτή η κατάσταση που δημιουργείται ανοίγει την όρεξη της Τουρκίας, που ούτως ή άλλως τη διεκδικητική βεντάλια μας τη βάζει μπροστά με κάθε ευκαιρία, αλλά ξέρετε, στην αναμπουμπούλα λέει ο λύκος χαίρεται. Εντάξει, είναι δεδομένο ότι η Τουρκία συνομιλεί με το Ιράν. Πάντα ισχυριζόμουν ότι μπορεί να θέλει να είναι καλή στα μάτια ή να φαίνεται καλή στα μάτια της Δύσης, του δυτικού στρατοπέδου, του ΝΑΤΟ, στο οποίο ανήκει, των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι έτσι. Η Τουρκία... τελευταία δεν φαινόταν να έχει πολύ καλές σχέσεις με τη Δύση και τις δώσαμε εμείς με τη στάση μας ένα εισιτήριο αποκατάστασης. Είναι γεγονός ότι η διπλωματική μας προσπάθεια τα τελευταία χρόνια. Και μας επιβραβεύει αμφισβητώντας τη δυνατότητα να κάνουμε θαλάσσια πάρκα μεταξύ Κυκλάδων και Δωδεκανήσου. Δεν θα αλλάξει. Μπορεί στο πεδίο η συμπεριφορά να έχει βελτιωθεί, μηδενισμός παραβιάσεων, υπερπτήσεων κτλ. Αλλά η στρατηγική στόχευση των Τούρκων δεν αλλάζει. Και νομίζω ότι κανείς δεν τρέχει ψευδεθύσεις γι' αυτό, πολλό μάλλον ο Πρωθυπουργός. Αλλά από εκεί και πέρα η Τουρκία θεωρώ ότι χαράσει τη δική της αυτόνομη πορεία. Θέλει να επιβληθεί στην περιοχή ως τοπική υπερδύναμη, θα μου επιτρέψετε αυτό τον παράδοξο όρο, και να φανεί ως, ως ενδυνάμει και κυρίαρχη, αλλά και συνομιλήτρια όλων. Προσφέροντας παράλληλα κάποιες υπηρεσίες διαμεσολαβητικές. Ναι. Έτσι προσφέρθηκε να διαμεσολαβήσει τον Πούτιν όταν ξέσπασε διαμάχη στην Ουκρανία με την εισβολή των Ρώσων. Έτσι τώρα πιθανόν θελήσει να προσφέρει εντός εισαγωγικών καλές υπηρεσίες για να πάρει πόντους και στην εκτίμηση των Αμερικανών του δυτικού στρατοπέδου, να αναλάβει κάποια πρωτοβουλία. Από εκεί και πέρα βέβαια και η στάση συνολική του Ερντογάν απέναντι στη Χαμάς, που την βλέπει, όπως και η Τουρκία, με αρκετή συμπάθεια, νομίζω ότι θα κάνει τους Ισραηλινούς να σταματήσουν και αυτοί να έχουν ψευδεσίσεις απέναντι στο ρόλο της Τουρκίας, η οποία ασφαλώς και ανήκει, στο ευρύτερο Ισλάμ. Οι σχέσεις τους ήταν τεταμένες, έκανε μια προσπάθεια επαναπροσέγγισης ο Ερντογκάν κάποια στιγμή. Τώρα και θα δεν συνεχίσει νομίζω να κάνει, όπως έκανε με την Αίγυπτο. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να βάλουμε μια ανωτελεία για να πάμε... Μπάμπη, να προχωρήσουμε λίγο... Ήθελα κάτι να ρωτήσω τον κύριο Παναγιωτόπουλο. Ναι. Δεδομένου ότι έχουμε ενωπεί ακόμα την απόφαση του εκτάκτου Συμβουλίου Κορυφής, το οποίο είχε μια απόφαση για την ενταξιακή διαδικασία της Τουρκίας, η οποία είναι, συναρτώμενη με τον αρκετά Κυπριακό, προχωρημένη υπέρ των ελληνικών θέσεων, με αποτέλεσμα το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών να την απορρίψει χωρίς δεύτερη κουβέντα. Μήπως το θέμα των πάρκων, κύριε Υπουργέ, έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία από αυτήν που εκ πρώτης όψεως φαίνεται, διότι εφόσον γίνουν αυτά τα οικολογικά πάρκα, και από ό,τι φαίνεται θα τα κάνουμε, δεν έχουμε καλό λόγο να μην τα κάνουμε, δημιουργούνται και θέματα τα οποία άπτονται της ΑΟΣ και της υφαλοκρηπίδας. Άρα συνιστούν έμεσα ένα βήμα στο θέμα της επέκτασης των χωρικών δάτων στα 12 μίλια. Έτσι δεν είναι? Νομίζω ότι το θέμα είναι ξεκάθαρο και έχετε δίκιο. Η δυνατότητα της Ελλάδας να οριοθετήσει τα θαλάσσια πάρκα είναι άσκηση κυριαρχίας. Mm-hmm. Όταν αφισβητείται λοιπόν από την Τουρκία, η οποία κατά άλλα θέλει φιλικές σχέσεις και άμβληση των εντάσεων κτλ., ένα ζήτημα άσκηση κυριαρχίας εκ μέρους της ελληνικής πλευράς, τότε όπως καταλαβαίνετε υπάρχει πρόβλημα μπροστά. Είναι δεδομένο ότι η στρατηγική στόχευση... και για τη δυνατότητά μας στο Ιόνιο. Πήγε και ένα βήμα και παραπέρα. Ασφαλώς. Επομένως, νομίζω ότι αυτό το έχει διαβάσει η ελληνική πλευρά, έχουν γνώσει οι φύλακες. Αν μπει στο τραπέζι, απλά δεν μπαίνει στο τραπέζι. Mm-hmm. Θέματα που άπτονται άσκησης κυριαρχίας από πλευράς ελληνικής, δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο θα πρέπει να συζητώνται. Βάζει και βάζει η Τουρκία. Καλά, είναι μια διαπραγματευτική μέθοδος αλλά, αυτή. Ξέρετε, αλλά μέχρι από εκεί τώρα και πέρα... η τακτική είναι το να μην συζητάς ή το να χώνεις το πρόβλημα κάτω από το χαλί, δημιουργεί επικίνδυνες γκρίζες ζώνες. Αλλά αν μου επιτρέψετε η να σας πω, πλευρά... είναι παλιό δόγμα της ελληνικής διπλωματίας αυτό. Σωστό, αλλά η ελληνική πλευρά έχει θέσει τις κόκκινες γραμμές της, που είναι ότι δεν συζητάμε κανένα θέμα που θίγει με οποιοδήποτε τρόπο την εθνική μας κυριαρχία.
Και επειδή πιθανώς, όχι πιθανώς, κατά πάσα πιθανότητα, η στόχη της Τουρκίας είναι η αμφισβήτηση του θαλάσσιου χώρου του Αιγαίου, προφανώς, εν τέλει, τότε νομίζω εκεί η ελληνική πλευρά πρέπει να είναι κάθετη, στην... κάθετη και σαφής. Και τα πάρκα αυτά ίσως δίνουν μια χρυσή... Μάλλον λύνουν το γόρδιο δεσμό, έτσι, να το πούμε και... Έχουν γνώση φύλακες και ο Πρωθυπουργός. Προφανώς. Και δεν είναι τυχαίο και το timing που έγιναν οι ανακοινώσεις αυτές. Επιτρέψτε μου δικό μου σχόλιο, δεν βασίζεται σε ρεπορτάζ. Κατ' εκτίμηση. Λοιπόν, βάζουμε μια νοτελεία να πάμε να δούμε και τα του προεκλογικού αγώνα και να επανέλθουμε να τα συζητήσουμε. Στο δρόμο λοιπόν προς την κάλπη των ευρωεκλογών βγαίνουν τα μαχαίρια με τα κομματικά επιτελεία να διαβάζουν με προσοχή τις δημοσκοπήσεις και να θέτουν τον πύχη των ευρωεκλογών. Μήνυμα σταθερότητας το βράδυ των ευρωεκλογών ζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Λέσβο, που είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με επισκέπτες από την Τουρκία που είχαν φτάσει στο λιμάνι και ξεναγήθηκε στις αναβαθμισμένες εγκαταστάσεις όπου γίνεται η διαδικασία έκδοσης βίζα. Ανάρτηση με την οποία σχολιάζει βίντεο από τηλεοπτική εμφάνιση του βουλευτή Δημήτρη Κυριαζίδη, έκανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασελάκης. Το διακύδευμα της κάλπης των ευρωεκλογών έθεσε ο Πρωθυπουργός από τη Λέσβο, όπου περιοδεύει και εγκαινιάζοντας τον οδικό άξονα Καλονής, κάλεσε τους πολίτες να αναλογιστούν ποιος είναι ο καταλληλότερος να τον εκπροσωπεί στην Ευρώπη. Σε 50 κάτι μέρες από τώρα έχουμε ευρωεκλογές. Και ας θυμηθούμε ότι και σκεφτούμε πολύ προσεκτικά ποιες είναι εκείνες οι πολιτικές δυνάμεις, ποιο είναι εκείνο το κόμμα το οποίο μπορεί την επόμενη μέρα να διεκδικήσει στην Ευρώπη πολιτικές. Πόρους που πραγματικά αλλάζουν τη ζωή σας. Τον τόνο της προεκλογικής μάχης δίνουν και οι δημοσκοπήσεις, με την τελευταία μέτρηση της μέτρων ανάλυσης να εμφανίζει στη Νέα Δημοκρατία να διατηρεί τη διαφορά της με 16,9% από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος επίσης επιταχύνει σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ. Δεν θέλω να κάνω προβλέψεις, γιατί είμαστε ακόμα στην αρχή της προεκλογικής περίοδου, θα είναι καλύτερα από τις προηγούμενες ευρωεκλογές. Μην ξεχνάτε ότι στις προηγούμενες ευρωεκλογές μέσα σε ένα μήνα. Πήγαμε από το 33 που λέτε εσείς στο 39. Για τον ΣΥΡΙΖΑ στόχος, όχι τόσο για τις ευρωεκλογές, αλλά για τις επόμενες εθνικές εκλογές, είναι η ανάκτηση της πρωτιάς, ενώ και το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται αισιόδοξο. Έχουμε δυνατότητα να πάμε πολύ καλύτερα. Και το λέω αυτό γιατί η στρατηγική του χώρου του δικού μας πρέπει να είναι μεσοπρόθεσμα η ανάκτηση της πλειοψηφίας. Όποιος αναγάγησε αυτό το σκοπό της ύπαρξής του να είναι δεύτερος, ναι, τι κάνει. Διαιωνίζει, από το τοπίο που διαιωνίζει την παντοτινή ηγεμονία, ναι, του πρώτου και αναβλύζει μια μιζέρια. Έχει χρέωση η κυβέρνηση να αξιοποιήσει σωστά τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης για να φτάσουμε σε ένα επίπεδο υπηρεσιών για τα παιδιά αυτά και σχολικών, αλλά και για τη μετέπειτα ζωή τους στα επίπεδα άλλων ευρωπαϊκών κρατών. Από την πλευρά μας θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι προτεραιότητά μας. Τα παιδιά αυτά που έχουν ανάγκη το κοινωνικό κράτος, που έχουν ανάγκη όλους εμάς δίπλα τους, να τους προσφέρουμε μια καλύτερη ζωή. Για την κυβέρνηση πάντως, ο πύχης στήριζεται συγκριτικά με τις προηγούμενες ευρωεκλογές και όχι με τις πρόσφατες εθνικές εκλογές. Πρώτον, θα συγκρίνουμε ευρωεκλογές με ευρωεκλογές, έτσι. Το πολιτικά, κατά τη γνώμη μου, ενδιαφέρον εκείνο το βράδυ θα είναι να συζητήσουμε αν υπάρχει κάποια ουσιώδης αλλαγή πολιτικών συσχετισμών. Μια έκπληξη πάντως περίμενε το πρωί τους 92 Τούρκους επισκέπτες Μυτιλήνης με το πλοίο Εστρεύ Ζαλέ, όταν διαπίστωσαν ότι στο λιμάνι της πόλης τους υποδέχτηκε ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ανάμεσά τους και ο καπετάνιος του πλοίου, ο οποίος είναι αντιδήμαρχος της αντικρινής στη Μυτιλήνη πόλη Σαϊβαλή. Ο κ. Μητσοτάκης φωτογραφήθηκε με Τούρκους τουρίστες και ενημερώθηκε την εφαρμογή της έκδοσης της Visa Express, ενώ διαπίστωσε την ταχύτητα έκδοσης θεώρησης σε 20 από τους 92 Τούρκους επισκέπτες που επέλεξαν να εκδώσουν θεώρηση στη Μυτιλήνη και όχι στις προξενικές αρχές της χώρας στην Τουρκία. Και προφανώς δεν θα ήταν εφικτό να δρομολογήσουμε ένα τέτοιο πρόγραμμα εάν η χώρα μας δεν είχε ανακτήσει την αξιοπιστία την οποία είχε απολέσει τα τελευταία χρόνια, έτσι ώστε και οι ευρωπαϊκές αρχές να γνωρίζουν ότι έχουν να κάνουν με μια σοβαρή χώρα η οποία μπορεί, έστω και με μεγάλη ταχύτητα, να επεξεργάζεται αιτήσεις βίζα για είσοδο εντός της ζώνης του Σέγγεν με ταχύτητα και απόλυτη ασφάλεια. Το πρόγραμμα αυτό είναι και η έμπρακτη επιβεβαίωση ότι η προσέγγιση Ελλάδος και Τουρκίας έχει αυτά πραγματικά αποτελέσματα, πρώτα και πάνω απ' όλα για τους νησιώτες μας, οι οποίοι είναι και οι Λόδοι, οι οποίοι θέλουν να ζούμε σε συνθήκες ειρήνης και ασφάλειας με το γείτονά μας και να έχουμε προφανώς και τα οικονομικά ωφέλη από αυτήν την τακτική επικοινωνία η οποία δρομολογείται τις τελευταίες εβδομάδες και
θα ενισχυθεί από εδώ και στο εξής. Επίθεση εντωμεταξύ στον Κυριάκο Μητσοτάκη που δεν έχει τη στοιχειώδη ηθική, όπως αναφέρει, να αποβάλει από την κοινοβουλευτική του ομάδα ένα ομοφοβικό βουλευτή, εξαπέλυσε μέσω social media ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασελάκης, παραθέτοντας μάλιστα σχετικό απόσπασμα με συνέντευξη του βουλευτή δράμας Δημήτρη Κυριαζίδη σε κανάλι της Περιφέρειας. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, αυτό τον κύριο τον ξέρετε, τον ξέρει πολύ καλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι βουλευτής του. Δεν ξέρει αν πρέπει να βάλει το άρθρο «Ο» ή «Η» μπροστά από το όνομα, όχι το δικό μου, αλλά κάθε πολίτη που έχει διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό από αυτόν και συνεχίζει να είναι βουλευτής Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε λοιπόν μια κυβέρνηση η οποία τρέχει με πολύ γρήγορους ρυθμούς και είναι πολύ σημαντικό αυτοί οι ρυθμοί να συντηρηθούν. Και το μήνυμα, το πολιτικό μήνυμα το οποίο να εκπέμψει η κάλπη των ευρωεκλογών να είναι ένα μήνυμα σταθερότητας και συνέχειας. Και είμαι σίγουρος ότι οι Έλληνες πολίτες θα τα ζυγίσουν πολύ προσεκτικά τα πράγματα, όπως κάνουν πάντα όταν βρίσκονται εν ώψη μιας εθνικής κάλπης. Δεν θα πειραματιστούν, δεν θα δώσουν κανένα περιθώριο, δεν θα αφήσουν καμία χαραμάδα να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον πολιτικής αστάθειας και θα στηρίξουν και πάλι τη Νέα Δημοκρατία, τη μόνη πραγματικά ευρωπαϊκή παράταξη αυτού του τόπου. Εν τω μεταξύ, όπως είπε στην εκπομπή Ραντεβού με επικαιρότητα ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών Θανάσης Μπαλέρμπας, περισσότεροι από 100.000 πολίτες έχουν υποβάλει αίτηση για επιστολική ψήφο σε ευρωεκλογές. Οι 70.000 είναι από την Ελλάδα. 70.000 και 30.000 που είναι μεγάλο νούμερο για μένα από χώρες του εξωτερικού. Και είμαστε και δύο μήνες πριν από τις εκλογές. Ναι, αλλά πότε λήγει σε 10 μέρες. Στις 29 Απριλίου τις 12 το βράδυ. Μάλιστα. Να πω και κάτι εδώ. Ότι 30.000 επιπλέον, πλέον των 30.000 αποδήμων μας εκλογέων, οι εκλογέων οι οποίοι θα βρίσκονται στο εξωτερικό και δεν μπορούν να ψηφίσουν, είναι ένα νούμερο που ξεπερνάει κατά πολύ τους 22-23.000 που είχαν δηλώσει. Μάλιστα. Το καλοκαίρι του 23. Παππούα Νέα Γουινέα, το είχαμε πει και την άλλη φορά, ο ένας αυτός παραμένει. Έχουμε, για παράδειγμα, Τρινιντάτ και τον Μπάκο. Τι λέτε τώρα. Έχουμε Μπαρμπέιντος. Έχουμε Νίσος Μαν, που είναι κοντά στη Μεγάλη Παντού διαπρέπουν οι Έλληνες πάντως. Ακριβώς. Κύριε Γενικέ. Παρόντος και του Αλέξη Τσίπρα, ο Στέφανος Κασελάκης παρουσιάζει αυτή την ώρα ολοκληρωμένο το ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή με συμμετοχή και των 5 προσώπων που υπέδειξε ο ίδιος. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για υποψηφίους από τον επιστημονικό χώρο. Εν τω μεταξύ, έκλεισε και το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ για τις ευρωεκλογές. Ένα ΣΥΡΙΖΑ μόνος. Να συρρυκνώνεται συνεχώς ένα ΣΥΡΙΖΑ μόνος, να ανακυκλώνεται στην εσωστρέφεια, να παραχωρεί τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε ένα βολικό για το σύστημα κόμμα. Αυτό ήταν το σχέδιο. Δεν τους αφήσατε, τους το χαλάσατε όλο. Και αυτός εδώ είναι ο δικός σας ΣΥΡΙΖΑ. Και έρχομαι κι εγώ να προσθέσω την τελική πινελιά. 5 ανθρώπους που η προσωπική τους διαδρομή θα καθιστούσε ίσως δύσκολη τη συμμετοχή τους σε μια εκλογική διαδικασία. Αλλά που έρχονται να στοιχηθούν μαζί με μας και να ενώσουν τις δικές σας επιλογές με τους εαυτούς τους σε ένα ψηφοδέλτιο για το οποίο έχουμε κάθε λόγο να καμαρώνουμε. Το ψηφοδέλτιο το ψηφοδέλτιο της προοδευτικής αριστείας απέναντι στο ψηφοδέλτιο το ψηφοδέλτιο της προοδευτικής αριστείας απέναντι στο ψηφοδέλτιο που χαϊδεύει ακροδεξιά αυτιά. Ναι, σαν τον Γιώργο αυτιά, ακροδεξιά αυτιά, εντάξει. Με χουντικά
Εντάξει. Με χουντικά συνθήματα. Είναι χουντικά τα συνθήματα. Και είναι επίσης χρυσαυγήτικες οι προσεγγίσεις. Δεν είμαι Μητσοτάκης να κρατάω στο ψηφοδέλτιο η μνήτρια του Κασιδιάρη. Δεν είμαι Μητσοτάκης να βάζω στο ψηφοδέλτιο ακροδεξιά στοιχεία που γεννούν αποτροπιασμό. Και δεν είμαι Μητσοτάκης να κρατάω στην κοινοβουλευτική μου ομάδα βουλευτή που δεν ξέρει εάν πρέπει να βάλει το άρθρο «Ο» ή «Η» μπροστά από το όνομα ενός ανθρώπου που έχει διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό από αυτόν. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω από το δημοσιογραφικό σχόλιο, θα μου επιτρέψετε, κύριε Υπουργέ, διότι η αλήθεια είναι ότι έχουμε την πρώτη καταγραφή Μπάμπη Παπαπαναγιώτου απόπειρας εισπίδησης στην αριστεία απόψε από τον κύριο Κασελάκη. Δεν έχουμε μόνο αυτή. Έχουμε και άλλα. Επειδή η αριστεία ήταν εξοβελιστέα, ήταν κατακριτέα, ήταν κόκκινο πανί για το ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό το λέω. Ξέρετε ότι όταν εμφανίστηκε ο κύριος Τσίπρας, ακούστηκε το σύνθημα «Τσίπρα γερά να φύγει δεξιά». Καλά, ήταν και παλιό πασοκικό αυτό το, περίμενε, από Ανδρέα γερά. Κάποιοι μπερδευτήκανε. Σου λέει να φύγει δεξιά του Μητσοτάκη ή να φύγει δεξιά του Κασελάκη. τέτοιο ζήτημα, διότι αυτά τα οποία προσπάθησε σήμερα να αναιρέσει, και μιλάμε τώρα για διάστημα μόλις 4 ημερών, το Παρτίο στη Θεία Οικογένεια, με το Ιερό ΝΑΤΟ, με τον Μπάιντεν, με το Ισραήλ, με την Ουκρανία, με το φράχτη στον Εύρο, ελέγχθησαν από τον ίδιο πριν από 4 μέρες. Ναι. Και σήμερα, και μετά το ΝΑΤΟ, η Ιερή Αμυντική Συμμαχία, έτσι. Ναι, αυτό λέω. Είναι μαζί με την Κολυμπήθρα πάει και το ΝΑΤΟ. Θα έρθω γιατί έκανε αναφορά την οποία δεν δείχνει σε αυτό το βίντεο. Ναι. Λέω λοιπόν ότι μετά τα όσα έγιναν χτες στο εκτελεστικό γραφείο στην Πολιτική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, και από ό,τι μαθαίνω ήταν πάρα πολύ έντονες οι αντιδράσεις, του έθεσαν ευθέως θέμα αλλίωσης της πολιτικής φυσιογνωμίας του κόμματος πέρα και έξω από διακηρύξεις καταστατικά κτλ. Είδαμε σήμερα να γίνεται αυτή η κυβίσηση με έναν τρόπο πραγματικά εντυπωσιακό. Mm-hmm. 4 μέρες, επαναλαμβάνω, είναι μόλις 4 μέρες που έχουν λεχθεί αυτά. Είναι απρόβλεπτος και εξαιρετικά ενδιαφέρον ο κ. Κασελάκης ως προς την επικαιρότητα που παράγει. Για δε το περίφημο θαύμα, το οποίο δεν ήταν προϊόν ρεπορτάζ, δεν μετέφερε κάποιος δημοσιογράφος κάτι. Όχι, μόνος του το είπε. Είδαμε και ακούσαμε όλοι τον ίδιο τι είπε στον ελπιδοφόρο. Ακριβώς. Και σήμερα τι είπε. Ότι λέει, μου αποδόθηκαν φράσεις που εγώ ποτέ δεν είπα. Δεν είπε για το Σταυρό. Στη γραμμή Παπανότα και ο κύριος Κασελάκης. Λοιπόν, αλλίωσαν τις δηλώσεις μου. Και καταλήγω, για να μας δόθηκε καμία είδηση ο Υπουργός, γιατί σήμερα είχαμε την πρώτη συνεδρίαση της Εκλογικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Μήπως βγάλουμε από εκεί κάτι. Ο κύριος Κασελάκης έχει κάνει πια το δικό του κόμμα. Πρέπει να μιλάμε για το κόμμα Κασελάκη και τον ΣΥΡΙΖΑ. Τα οποία αυτά τα δύο μετά στις εκλογές. Πώς εξηγείς την εμφάνιση Τσίπρα σε αυτό το κόμμα Κασελάκη απόψε? Εντάσσεται σε αυτό το οποίο σου είπα. Ότι δηλαδή ο κύριος Κασελάκης κάνει το κόμμα Κασελάκη, το οποίο έχει ουσιαστικά το ίδιο κοινό με το κοινό του κυρίου Βελόπουλου. Mm-hmm. Τα χαρακτηριστικά στα οποία στοχεύει το κόμμα Κασελάκη και όχι ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έχει κάποιες αρχές, κάποιες αντιλήψεις άλλες, στοχεύουν στο ίδιο κοινό με τον κύριο Βελόπουλο. Γι' αυτό οι πραγματικοί αντίπαλοι, κατά τη γνώμη μου, σε αυτές τις εκλογές είναι το κόμμα Κασελάκη, όχι ο ΣΥΡΙΖΑ, και ο κύριος Βελόπουλος. Γι' αυτό και είδαμε στις πρώτες μετρήσεις, δεν είναι τυχαίο που έχουμε μια αλλαγή σκηνικού, να πέφτει ο Βελόπουλος. Σωστά. Να ανεβαίνει λίγο ο ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια, αρχίζει να ανακάμπτει τη Νέα Δημοκρατία. Θα δούμε μέχρι που θα φτάσει και τι ρόλο παίζει σε αυτό και η υποψηφιότητα Μπελέρη. Που άλλαξε το κλίμα. Ότι έχει μια σημασία να ακούσουμε και την άποψη του κυρίου Παναγιωτόπουλου επ' αυτού. Και ταυτοχρόνως ένα Πασόκ να πέφτει.
Ναι. Αυτά όλα δείχνουν ότι οι επικοινωνίες των εκλογικών δεξαμενών που υπάρχουν, ναι, δεν είναι οι προφανείς και οι παραδοσιακές. Όχι, ούτε και αυτές που ξέραμε. Και επίσης μια παρατήρηση που θέλω να κάνω ακούγοντας έτσι αυτό το απόσπασμα, επειδή μίλησε για χουντικούς υποψήφιους και για ακροδεξιούς υποψήφιους. Έχει την κυρία Κουντουρά, του κυρίου Καμένου βουλευτή, που προσχώρησε στο ΣΥΡΙΖΑ, υποψήφια ευρωβουλευτή. Νομίζω ότι ίσως αγνοεί ο κύριος Κασελάκης λίγο και την προέλευση ενός εκάστου στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα πρέπει οι επιτελείς του να τον ενημερώσουν πριν εκτεθεί με τέτοιου είδους δηλώσεις. Τώρα... τι να πω. δεν νομίζω ότι κύριος θέμα άγνοιας. Είναι θέμα κινησμού, ναι, πολιτικού κινησμού και ενός υφέρποντος τραμπισμού, ο οποίος δεν οροδεί προουδενός. Αυτά τα οποία είπε πριν τέσσερις μέρες και αυτά που λέει σήμερα, ένας άνθρωπος που έχει στοιχειώδη πολιτικό αυτοσεβασμό και αυτοεκτίμηση, αλλά δεν ο ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε, σαν κόμμα έκανε διεθνή γλώσσα την κολοτούμπα. Δεν νομίζω ότι μας εκπλήσει. Τώρα, κύριε Υπουργέ, είπε ο Μπάμπης ότι αλλάζει το σκηνικό, το κλίμα μάλλον, ανάμεσα στο ηθικό των οπαδών της παράταξής σας και στη διάθεσή τους να συνδράμουν την προεκλογική εκστρατεία, υποψηφιότητα Μπελέρη. Αυτό, επειδή ως πρόεδρος της Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα και ως βορειολαδίτης βουλευτής, το παρακολουθείτε λίγο καλύτερα. Στη Βόρεια Ελλάδα, που είναι το βασικό πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας, έχει αρχίσει να φαίνεται, γιατί οι δικές μου πληροφορίες επιμένουν ότι εκεί τα πράγματα παραμένουν σκληρά και δύσκολα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Βόρεια Ελλάδα είναι μια δύσκολη προεκλογικά περιοχή για το κυβερνών κόμμα, αλλά εδώ είμαστε για να μεταβάλουμε την κατάσταση. Θυμίζω ότι το θέμα δεν είναι να προσελκύσουμε νέους ψηφοφόρους, είναι να συγκρατήσουμε στους δικούς μας ψηφοφόρους και να τους εξηγήσουμε πέντε πράγματα. Να τους εξηγήσουμε, δηλαδή, μια που συζητούσαμε και τα προηγούμενα θέματα, ότι σε περιόδους γεωπολιτικής αναταραχής και ανάφλεξης δυνητικής έχει μεγάλη σημασία η χώρα να έχει μπει σε μια τροχιά κανονικότητας και να διασφαλίζεται η σταθερότητα, αλλά και να υπάρχει στο τιμόνι της η ηγεσία ικανή να διαχειριστεί κρίσεις γεωπολιτικού χαρακτήρα, όπως έκανε στο παρελθόν με αποδεδειγμένη επιτυχία κατά τη διάρκεια της προηγούμενης τετραετίου θητείας, έτσι. Αυτό το έχει αποδείξει η Νέα Δημοκρατία. Και κρίσεις περίπλοκες, κρίσεις πολύ επικίνδυνες δυνητικά και εντάσεις. Αυτό το έκανε, το πέτυχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η χώρα είναι πιο θωρακισμένη, θα θωρακιστεί έτσι περαιτέρω, και αυτό σε ένα περιβάλλον διεθνές πολύ ζώρικο και επικίνδυνο, δεν μπορεί να μη συγκινεί τον απλό ψηφοφόρο, ο οποίος θέλει μια σταθερότητα και μια κανονικότητα. Ναι, έχουμε τις διαφορές με την Τουρκία, αλλά οι Βόρειος Ελλάς, ιδίως στα παράλια, έχουν αρχίσει ήδη να κατακλείζονται από τουρίστες προερχόμενους από Τουρκία. Ναι. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Από εκεί και πέρα, βέβαια, όσον αφορά το προεκλογικό κλίμα, ναι, σήμερα συγκαλέσαμε για πρώτη φορά την Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα. Βάλαμε στο τραπέζι κάποια σχέδια, κάποιες κατευθύνσεις, κάποια πράγματα που πρέπει να κάνουμε. Μοιράσαμε κατά κάποιο τρόπο, για να το πω απλά, τη δουλειά. Θα προκύψουν, εν πάση περιπτώσει, στην πορεία συγκεκριμένες κινήσεις. Εντοπίσαμε τα θέματα τα οποία θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε, τα κατηγοριοποίησαμε, τις ενστάσεις, αν θέλετε, τα παράπονα κατά της κυβέρνησης. Αλλά από εκεί και πέρα, αν δεν βάλεις το στόχο, δεν θα πιάσεις ποτέ το στόχο. Μπήκανε κάποιοι στόχοι και ασφαλώς μας περιμένει πολύ πολύ δουλειά για να βγούμε στο πεδίο, όχι στις σκέψεις, αλλά στο πεδίο, και να τα αντιμετωπίσουμε ενώπιον απέναντι στον κόσμο. Ποιος βέβαια, είναι ο ποσοτικός στόχος, κύριε, που βάζετε? Μπήκανε ποσοτική στόχη? Όχι, δεν συζητήσαμε για ποσοστά. Αν πρέπει να, δηλαδή, να είναι το 3 μπροστά το περίφημα, εγώ πιστεύω ότι δημοσκοπικά αυτό αρχίζει να διαφαίνεται. Αυτό στο οποίο συμφωνήσαμε όλοι είναι ότι πρέπει να προσεγγίσουμε τους ανθρώπους που ψηφίσαν Νέα Δημοκρατία και να συζητήσουμε με αυτούς ένα προς ένα τα ζητήματα στα οποία, εν πάση περιπτώσει, έχουν κάποιες ενστάσεις, έχουν κάποιες γκρίνιες, έχουν κάποια παράπονα, και να ξεδιπλώσουμε παράλληλα και την πολλή δουλειά που έχει γίνει κάτω από δύσκολες συνθήκες σε διάφορους τομείς. Από πολλές μετρήσεις, ναι, ότι οι απώλειες
που είχατε ή έχετε δεν πάνε ούτε στο ΣΥΡΙΖΑ ούτε στο ΠΑΣΟΚ. Πάνε σε κόμματα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας. Και βέβαια η βασική ένσταση που υπάρχει, Μπάμπη, να το πούμε, είναι ότι τουλάχιστον στο βορειοελλαδίτικο κοινό, πρώτον ότι η Νέα Δημοκρατία εξάντλησε την καλή της πρόθεση στη διεύρυνση και ξέχασε τον παραταξιακό της κορμό, εκτός από το κύριο πρόβλημα που έχει να κάνει με το νομοσχέδιο για τα ομοφυλόφιλα ζευγάρια. Ναι, είμαστε όμως παράλληλα, να θυμίσω, και στον πρώτο χρόνο μιας τετραετούς θητείας, έτσι. Δεν είμαστε στο 90. Ναι, αλλά είσαστε στον πέμπτο χρόνο μιας συνεχούς διακυβέρνησης. Έχετε προσθετικά, εντάξει. Μιλάμε όμως για τη δεύτερη θητεία τώρα. Υπάρχει περιθώριο, δηλαδή. Είστε και οι δύο βορειοελλαδίτες. Εγώ είμαι νότιος. Ναι. Έτσι, λοιπόν, ρωτάω τώρα το εξής, για να το κάνω λίγο πιο συγκεκριμένο. Ο κόσμος αυτός έχετε εντοπίσει για ποιους λόγους δυσαρεστήθηκε, για ποιους λόγους σκέφτεται ή σκέφτηκε να μην έρθει να σας ψηφίσει ή να ψηφίσει κάτι άλλο? Εγώ τους είπα ήδη τους δύο βασικούς. Και λέω, το εντοπίζω πιο πολύ σε μια μέτρηση που είχε γίνει από την Προράτα, νομίζω, η οποία είχε δείξει κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ότι το 60% όσων εμφανίζονται δυσαρεστημένοι με την κυβέρνηση, ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, είναι η απομάκρυση από παραδοσιακές θέσεις της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό σημαίνει πολιτικές προσαρμογές μετά τις ευρωεκλογές, αλλά και στον δρόμο προς τις εκλογές, σε επίπεδο πολιτικής. Είμαι σίγουρος ότι ο Πρωθυπουργός έχει τη μεγάλη εικόνα και κάνει τους σχεδιασμούς του. Όμως πρώτα έχουμε τις ευρωεκλογές και στις ευρωεκλογές πρέπει να επιτύχουμε ένα αποτέλεσμα που να μας δίνει τη βεβαιότητα ότι συνεχίζουμε στην ίδια πορεία. Ότι έχει η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση την πρωτοβουλία των κινήσεων, δεν θα έλεγα την πολιτική κυριαρχία, αλλά την πολιτική υπεροχή, και ότι παράλληλα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος καταλαβαίνει που βρισκόμαστε και γνωρίζει και τα προβλήματα και την πηγή τους, έχει ένα σχέδιο το οποίο είναι σχέδιο που θα αναπτυχθεί σε βάθος τετραετίας. Δεν τελειώσαμε ακόμα. Τώρα αρχίζουμε. Τώρα αρχίσαμε, άλιστα, μάλλον. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, μπορούμε να κατηγοριοποιήσουμε τις αιτιάσεις αυτές. Είναι η ακρίβεια, ασφαλώς, και αυτό θα έλεγα είναι το επαριθμόν ένα πρόβλημα. Είναι άλλα προβλήματα που έρχονται και λειτουργούν προσθετικά πάνω σε αυτά που άπτονται της οικονομικής κατάστασης, που ασφαλώς και απασχολεί όλους τους πολίτες. Δηλαδή, όπως λέτε, η διεύρυνση καθ' υπερβολήν, το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα που αγγίζουν ασφαλώς ένα κομμάτι του εκλογικού σώματος, η υπόθεση των τεμπών, όπου υπάρχει εκεί η αίσθηση ότι δεν προχώρησε αρκετά, παρά το γεγονός ότι 30 ποινικές διώξεις ένα χρόνο... Μας τελειώνει ο χρόνος, για μένα, Υπουργέ, ολοκληρώστε. Δεν είναι και άσχημη επίδοση. Θα γίνουν κι άλλα, αλλά κατά τις προλεπόμενες διαδικασίες από τη δικαιοσύνη, ασφαλώς, μάλιστα, υπάρχει μια σειρά από ζητήματα. Θα έχουμε την ευκαιρία και τη χαρά τώρα που ανοίξαμε το διάβλο επικοινωνίας να τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ και εσάς και τον Μπάμπη Παπαπαναγιώτου. Πάμε να προχωρήσουμε στο τελευταίο θέμα της ημέρας. Πρόστιμα συνολικού ύψους 1.480.000 ευρώ επιβλήθηκαν από το Υπουργείο Ανάπτυξης 11 επιχειρήσεις μετά από ελέγχους που πραγματοποίησε η Διεπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς και η Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή. Αφορούν παραβάσεις των διατάξεων για πλασματικές εκπτώσεις και προσφορές, αλλά και μη ορθητήρησης της καταναλωτικής νομοθεσίας. Όπως τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Κρέκας, είναι αδιαπραγμάτευτη η απαρέγκλητη τήρηση της νομιμότητας από όλους. Οι παραβάτες αθέμητων πρακτικών που αλλοιώνουν το κριτήριο των καταναλωτών θα αντιμετωπίζουν βαρύτατα πρόστιμα. Λοιπόν, και πριν σας αποχαιρετήσουμε, να θυμίσουμε ότι αύριο από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 1.30 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθούν οι εκδηλώσεις για την παράδοση παραλαβή της Ολυμπιακής Φλόγας στο πλαίσιο των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού. Για το λόγο αυτό θα υπάρξουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και διακοπή κυκλοφορίας σε οδικές αρτηρίες στους Δήμους Αθηναίων, Φιλοθέης Ψυχικού, Χαλανδρίου, Αγίας Παρασκευής Αμαρουσίου και Νέας Φιλαδέλφειας Χαλκιδόνας. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Μπορείτε να το παρακολουθήσετε και στην ιστοσελίδα του σταθμού μας, blueskytv.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του αυριανού καιρού. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.